Εδώ στα ορεινά της Αμφιλοχίας δρομολογείται ένα πρωτοποριακό έργο όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό το σημαντικό έργο ανοιξιοταμίευσης ουσιαστικά θα πρέπει να το φανταστούμε ως μια πολύ μεγάλη μπαταρία. Όταν έχουμε πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας, μετακινούμε νερό από τον χαμηλό ταμιευτήρα στον υψηλό και όποτε το σύστημα χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια, γίνεται ακριβώς η αντίστροφη πορεία. Το έργο αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, διότι όπως είπε ο κ. Περιστέρης, θα μειώσει τελικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και θα μπορέσει να μας επιτρέψει να χρησιμοποιούμε περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας και να τις αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 250 εκατομμύρια και όταν το καλό ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχει μια σημαντικότατη προστιθέμενη αξία για την συνολική σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος. Καθώς δεν μπορούμε να προσδοκούμε στην μέγιστη δυνατή διείδυση των ανώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να έχουμε μεθόδους αποθήκευσης. Και η αντισυοταμίευση είναι εκείνη η μέθοδος αποθήκευσης που έχει και τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, καθώς αυτό το εργοτάξιο θα απασχοληθούν στην πλήρη του ανάπτυξη σχεδόν 1.000 εργαζόμενοι. Οπότε μιλάμε και για πολλές περισσότερες δουλειές για την ευρύτερη περιοχή της Τολοκαρανίας. Οπότε προβλέπουμε στην γρήγορη ολοκλήρωση αυτού του πολύ καινοτόμου, όπως είπα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα έργου, και με το καλό να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα να το γενιάσουμε.